Στο νομοσχέδιο που καταθέσατε υπάρχει και μία πρόβλεψη για την αντιμετώπιση της βίας, η οποία είναι που αφορά το κλείσιμο των συνδέσμων φιλάθλων. Θα σας ρωτήσω, αυτό γιατί χτυπάει τη βία, και γιατί θα μπορούσε να σας πει κάποιος ότι και οι φιλάθλοι έχουν λόγο στα μιας ομάδας. Βεβαίως και έχουν και οι φιλάθλοι λόγο. Ο νόμος όμως που ισχύει προβλέπει ότι οι φιλάθλοι πρέπει να οργανώσουν αυτές τις συλλογικότητες και τις ενώσεις τους στη βάση της έγκρισής τους από την αντίστοιχη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Την ποδοσφαιρική ομάδα την οποία υποστηρίζουν και θέλουν να προσφέρουν και την υποστήριξή τους, αλλά και τις υπηρεσίες τους. Ξέρετε, σε όλο τον κόσμο οι λέσχες που προβλέπει και ο ελληνικός νόμος των φιλάθλων αξιοποιούνται από τις ομάδες. Αξιοποιούνται στην εφταξία του αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια αγώνων. Αξιοποιούνται πολλαπλώς στη διάδοση έτσι, του μηνύματος που θέλει η ομάδα να δώσει στην κοινωνία και σε ένα ευρύτερο κύκλο θεατών. Θέλω λοιπόν να πω ότι εδώ θα πρέπει κάποτε να εναρμονιστούμε με τον νόμο. Το νόμο για τις λέσχες των φιλάθλων δεν τον έχουμε ψηφίσει εμείς, είναι ένας σωστός όμως νόμος, ο οποίος πρέπει να τύχει εφαρμογής. Και πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε, ούτως ώστε και οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, οι ομάδες, να αναλάβουν την ευθύνη λειτουργίας αυτών των λεσχών. Δηλαδή, να ξέρει η πολιτεία και να ξέρει και η κάθε διοργανώτρια αρχή ότι σε κάθε αρνητικό γεγονός, επεισόδιο για παράδειγμα, το οποίο δημιουργείται, έχει την κύρια ευθύνη η ομάδα. Και όχι να ψάχνουμε στο σκοτάδι για να βρούμε υπεύθυνους. Οι κύριοι υπεύθυνοι και για την λειτουργία και για οτιδήποτε συμβεί θα είναι η ομάδα. Η ποδοσφαιρική ομάδα, η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Ξέρετε, ναι, και το αναφέρετε ότι θα είναι υπεύθυνη η ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Πολλοί σας κατηγορούν μεσαγωγικά ότι με το νομοσχέδιο που καταθέσατε δίνεται πολύ βάρος στους κατασταλτικούς μηχανισμούς που ο πολιτικός κόσμος από τον οποίο προέρχεστε σε άλλες περιπτώσεις δεν δίνει τέτοια έμφαση στους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Για παράδειγμα, κάμερες, ηλεκτρονικό εισιτήριο κλπ. Πώς απαντάτε αυτό? Υπάρχει στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες από ότι σε άλλες? Θα σας πω. Κατά πρώτον, αν αυτό είναι διαπίστωση, εγώ συμφωνώ με τη διαπίστωση. Είναι άδικο όμως να διατυπώνεται ως κατηγορία. Διότι τους τελευταίους μήνες ζήσαμε ένα τσουνάμι βίας. Και αυτή την κατάσταση δεν μπορείς να την ανασχέσεις απλώς ούτε με ευχολόγια, ούτε με μια πολιτική χαμηλών τόνων. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι αυτό το φαινόμενο δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό και η κυβέρνηση πρόκειται να σταθεί με αποφασιστικότητα απέναντί του. Πόσο μάλλον που αυτό το φαινόμενο διαπλέκεται με τη διαφθορά που υπάρχει και την αναξιοπιστία στο ποδόσφαιρο. Θέλω λοιπόν να πω ότι όσοι διαπιστώνουν ότι η κυβέρνηση επεμβαίνει επ' αυτού του ζητήματος με σοβαρά αυστηρά κατασταλτικά μέτρα, σωστά το διαπιστώνουν, όλα τα άλλα τα μέτρα τα οποία πρόκειται να πάρουμε, προληπτικά, στην κατεύθυνση να υπάρχει άλλου τύπου προσέγγιση στο πρόβλημα πέρα από αυτά τα οποία προδιαγράφονται και διαλαμβάνονται στο υποψήφιση αθλητικό νομοσχέδιο, θα τα περιλάβουμε στον αθλητικό νόμο, τον οποίο έχουμε σκοπό να φέρουμε σε διαβούλευση μέχρι το καλοκαίρι. Θέλω να πω και να τονίσω ότι για να αντιμετωπίσεις τη βία πρέπει να μεταχειριστείς όλα εκείνα τα όπλα που έχεις στη διάθεσή σου. Να μην κάνεις επιλογή και κυρίως να έχεις μία τακτική και μία στρατηγική που να σε οδηγεί στην πάταξη του φαινομένου, στην αρχή στον περιορισμό του και στο μέλλον στην εξαφάνισή του. Ναι, αλλά ξέρετε, κατανοητή η λογική που βάζετε. Ωστόσο, η ΕΣΥΕ για παράδειγμα αντιδράει στη διάταξη του νομοσχεδίου που προβλέπει κυρώσεις στα ΜΜΕ που επικοινωνούν πράξεις βίας. Στο παρελθόν, για να είμαστε ειλικρινείς, Πολάκης, ο αθλητικός οπαδικός τύπος, πράγματι έχει υποκινήσει βία, όχι απλώς υποθάλψη. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, εσείς παρά τις αντιστάσεις θα παραμείνετε σε αυτό το σημείο σταθερός? Απολύτως θα παραμείνω σταθερός. Πιστεύουμε ότι πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, όλοι όσοι εμπλέκονται στο θέμα του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού. Είναι αδιανόητο, είτε από εφημερίδες, είτε από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα,
να υπάρχει μία πρημοδότηση ακραίων φαινομένων. Και ο νόμος είναι σαφής και αυστηρός, μιλάει για ευθύνες οι οποίες προκύπτουν από υποκίνηση, παρότρινση ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με τη βία αποκλειστικά. Την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει το τι γράφει ο κάθε δημοσιογράφος στην εφημερίδα και με πόσο σκληρό τρόπο ή όχι, ορισμένες φορές και άδικο, κάνει κριτική στα έργα της κυβέρνησης. Αυτό είναι δικαίωμα του κάθε δημοσιογράφου και σε κάθε περίπτωση θέλω να τονίσω ότι αυτός ο πολιτικός χώρος, ο οποίος σήμερα είναι ο κορμός της κυβέρνησης, η αριστερά δηλαδή, δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη λογοκρισία. Για την κυβέρνηση να γράφουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό είναι ότι καμία εφημερίδα και κανένα μέσο επικοινωνίας και διαμόρφωσης κοινής νόμης δεν μπορεί να προάγει καταστάσεις βίας και να προτρέπει ανθρώπους οι οποίοι είναι ευκολόπιστοι, και να θυμηθούμε και τη ρίση του ποιητή τις περισσότερες φορές και πάντα προδομένη, σε τέτοια φαινόμενα και σε τέτοιες αντικοινωνικές συμπεριφορές. Θα αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και θα αντιστοιχηθούν όλοι με τον νόμο. Εμείς δε από τη μεριά μας θέλουμε τα συνδικαλιστικά όργανα των δημοσιογραφικών ενώσεων, όπως η ΕΣΥΑ και ο ΨΑΤΗ και η ΠΟΕΣΥ, να έχουν μέρος αυτής της ευθύνης, και μάλιστα στο νομοσχέδιο διαλαμβάνεται ότι θα εκφράζουν γνώμη για τις περαιτέρω ενέργειες του Υπουργού, αφού θα καλούνται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό να εκφράζουν αυτή τη γνώμη. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι μια σοβαρή αναβάθμιση αυτών των μέσων και οι φόβοι τους οποίους έχουν εκφράσει οι συνδικαλιστικές δημοσιογραφικές ενώσεις δεν είναι βάσιμο. Ξέρετε, ναι, εδώ υπάρχει και το ζήτημα της διαπλοκής εκδοτών με κρατικούς μηχανισμούς. Γι' αυτό ακριβώς στο νομοσχέδιο προβλέπεται το διοικητικό πρόστιμο να επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των μέσων. Και όχι, όχι στον δημοσιογράφο. Διότι πάρα πολλές φορές, κύριε Καλλιδούκα, οι δημοσιογράφοι γίνονται μέσα επιβολής απόψεων εξαιτίας της δυσανεξίας που υπάρχει σε αυτό το χώρο και εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών, της κακοπληρωμένης εργασίας, της ανασφάλισης της εργασίας, και δεν θα σας το κρύβω ότι από τις ίδιες τις ενώσεις έχω γίνει δέκτης τέτοιων καταστάσεων, ότι υπάρχει καθεστώς μαύρης αγοράς εργασίας στον αθλητικό τύπο. Επομένως, ας αντιληφθούν και οι συνδικαλιστικές δημοσιογραφικές ενώσεις ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται και ο δημοσιογράφος.